Γεια σας παιδιά, παραφυσικά φαινόμενα εδώ, είμαι ο Νίκος. Είμαι ο Πάνος. Και επιτέλους σεζόν 2. Επιτέλους. Χειροκρότημα, δεν ακούω. Επιτέλους, αδερφέ, επιτέλους. Πώς νιώθεις? Πολύ ωραία. Διψασμένος για έρευνα, την καινούργια σεζόν. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα στο κανάλι. Θα το δουν έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να λέω τίποτα. Αρχικά να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά για τη νέα σεζόν, ευχαριστούμε για τη στήριξη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν σε αναμονή όλο αυτό το διάστημα και περιμένατε να ξεκινήσουμε ξανά επεισόδια. 8 μήνες. 8 μήνες περίπου. Περίπου. Να πούνε και ένα καλησπέρα τα παιδιά που βρίσκονται πίσω από την κάμερα, ο οποίος είναι κλασικά ο Τάκης. Τάκη, μπορείς να περάσεις. Το κοιτάτε άνθρωπος. Και πίσω από την κάμερα άλλο ένα νέο μέλος στην ομάδα, τον οποίο θα το δείτε σε λίγο που θα ξεκινήσουμε την έρευνα. Ο Ηλίας. Ηλία, μπορείς να πεις ένα καλησπέρα αν θέλεις. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε όλους όσους είσαστε και στη φετινή σεζόν εδώ και στηρίζετε το κανάλι. Πραγματικά, χωρίς εσάς, όπως το έχουμε ξαναπεί και τις προηγούμενες φορές, δεν θα γινόταν τίποτα. Όλο αυτό βασίζεται σε εσάς και μόνο. Την αγάπη μας πραγματικά. Όσοι είστε καινούργοι στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ακολουθήστε μας στο TikTok, στο Instagram, γιατί έρχονται και live κλασικά ανά καιρού. Και το καμπανάκι στο YouTube. Κανονικά, μην το ξεχάσετε, ειδικά το καμπανάκι. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα να μιλήσουμε για το σημερινό επεισόδιο? Στο δάσος της Φολόης. Είμαστε στο δάσος της Φολόης, ένα από τα μεγαλύτερα δάση της περιοχής και της Πελοποννήσου, κοντά σε εμάς. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες, μύθοι, ιστορίες για αυτό το δάσος. Ότι σκιές, οντότητες, τσοπάνιδες που έχουν εδώ μέσα φάρμες, ότι έχουν δει πράγματα. Έχουν ακούσει πράγματα. Ναι. Ότι νεράιδες. Ότι έχουν πάρει τη μιλιά σε κάποιους. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι. Έχουμε πάρει εμείς πληροφορίες από τον κόσμο, από το χωριό συγκεκριμένα, και αυτοκίνητα που περνάνε από εδώ βράδυ, στα μέσα σκοτάδια του δάσους, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει φως από πουθενά, υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, όπως θα δείτε και στο βίντεο από τα πλάνα που παίζουν αυτή τη στιγμή από τον drone. Πραγματικά δεν ξέρω, είμαι όχι τρομαγμένος, είμαι, θεωρώ, περίεργος. Περιέργεια. Να δω. Όντως ισχύει κάτι, θα έχουμε δραστηριότητα. Καθώς ερχόμασταν με το αυτοκίνητο, συναντήσαμε στον δρόμο ένα τσοπάνι. Περνάγαν τα πρόβατα, είχαμε σταματήσει με το αυτοκίνητο και τον ρωτήσαμε. Βασικά μας ρώτησε για το πού πάμε. Του είπαμε ότι πάμε στο δάσος, ότι κάνουμε αυτό, ότι κάνουμε έρευνες, ότι έχουμε έρθει σήμερα γιατί έχουμε ακούσει αυτές τις θεωρίες και αυτούς τους μύθους. Και μας είπε για μια ιστορία που είναι αληθινή, δεν είναι μύθος, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Και αυτό έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο που καθόμαστε αυτή τη στιγμή. Μας οδήγησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος εδώ. Μας είπε ότι εδώ, στο συγκεκριμένο μέρος, έχει γίνει ένα φωνικό, δύο αδέρφια για μια κληρονομιά για κάποια φάρμα που υπάρχει εδώ πίσω στο δάσος, σκοτωθήκανε, σκότωσε τον αδερφό του, δώσανε συνάντηση εδώ μέσα για να μιλήσουνε, στη συνέχεια τον καθάρισε με όπλο, με καραμπίνα. Λένε αυτοκίνητα που έχουν περάσει από εδώ, από έξω, θα το σας δείξω σε λίγο, λένε ότι έχουν δει, εδώ πέρα να περνάει μια φιγούρα, το έχουν δει πολλά βράδια, ένα τσοπάνι λέει, 12:00 το βράδυ να περνάει και ξαφνικά λέει να γυρνάνε πίσω και να μην υπάρχει πουθενά, να εξαφανίζεται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αυτή η αληθινή ιστορία. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει και μόνο στην ιδέα σκέψη τώρα εδώ βράδυ, 12:00 όταν θα ξεκινήσουμε την έρευνα, ξαφνικά να δεις εδώ πέρα ένα τσοπάνι να περνάει τα πρόβατα. Να σε ενημερώσω κάτι όμως. Το βράδυ εδώ πέρα τα πράγματα σφίγγουν. Σίγουρα αγριεύουν. Δεν υπάρχει φως πουθενά. Θα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, ακούγονται μόνο ζώα, κοράκια. Δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Και το χειρότερο ότι μπορεί να χαθούμε εμείς. Αυτό είναι το κυριότερο. Να χαθούμε εμείς τόσο. Λοιπόν, για να μην γινόμαστε γραφικοί, για εσάς θα περάσουν απλά κάποια δευτερόλεπτα. Για εμάς θα περιμένουμε απλά ώρες να ανοιχτώσει και να ξεκινήσουμε επιτέλους την έρευνα. Λοιπόν, παιδιά, έχει πέσει το φως, υπάρχει απόλυτο σκοτάδι, απόλυτη ηρεμία, είναι πάρα πολύ τρομακτικό, δεν βλέπεις τίποτα πραγματικά. Η ώρα είναι 9:50, όπως βλέπετε. Πάνω θες να συμπληρώσεις κάτι πριν μπούμε μέσα και ξεκινήσουμε? Το μόνο που θέλω να πω είναι μεγάλη προσοχή, γιατί δεν ξέρουμε τι υπάρχει κάτω. Είναι σκοτάδι, δεν ξέρουμε το μέρος, δεν έχουμε γυρίσει το μέρος καθόλου, δεν το ξέρουμε. Να έχουμε τα μάτια μας 14, 14. Μην χαθούμε.
να γυρίσουμε πίσω. Πιο σημαντικό. Γιατί παντού θα υπάρχουν δέντρα και θα είμαστε μέσα στο δάσος. Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14. Τάκη, θες να συμπληρώσεις κάτι? Φίλε, αλήθεια, δεν ξέρω τι να συμπληρώσω. Απλά το μέρος είναι πάρα πολύ φρικιαστικό. Με τρομάζει να μιλήσω σαν. Δηλαδή, το τοπίο εδώ είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Σίγουρα είναι πολύ τρομακτικά, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε ένα τόσο μεγάλο δάσος. Είμαστε έξω από τα νερά μας τελείως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα λόγια και ας ξεκινήσουμε την έρευνα. Κάποιο ζώο. Πεταχτεί. Καλά το κάνει. Προσέχει την κουέρα. Πάντως, φίλε, φρίκι, έτσι. Μόνο και μόνο που βλέπεις τα δέντρα, φίλε, πάνω είναι σοκαριστικό. Νικό. Ναι. Κοίτα εκεί μέσα. Τι? Κοίτα πώς φαίνεται. Τι είναι εκεί ακριβώς? Το βλέπεις? Δεν ξέρω, για φωτίσου το φαίνεται στην κάμερα. Πάμε να το δούμε. Είναι ένα ζακέτα γενό. Τι? Ζακέτα. Πού είναι η ζακέτα? Στο δέντρο. Oh. Δέντρο. Όντως κάτι υπάρχει εκεί. Τα μάτια 14, δεν. Μου κάνεις πλάκα τώρα, υπάρχει ζακέτα στο δέντρο, στη μέση πουθενά. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Παιδιά, πραγματικά υπάρχει. Να σου πω, λίγο μαζεμένη, παιδιά. Λίγο μαζεμένη. Δεν φτιάχνει μόνοι μας. Στο πάτο μας κοιτάζει. Προσέξτε κάτω. Δεν έχει τίποτα. Όμως φίλε, και καλά δεν έχουμε ξεκινήσει. Παιδιά, μαζεμένη. Δεν ξέρουμε. Ποιος είναι ο πατός μου? Αντιλώνεις, δεν ξέρω. Κατήσχε. Το ακούσα αυτό. Είναι κάποιος εδώ!
Μαλάκα, πόσο κρύο είναι αυτό τώρα. Πες μου τι έχει αίμα πάνω. Πού είσαι. Πες μου τι έχει αίμα πάνω. Αίμα έχει πάνω, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά ρε. Μαλάκα, δεν... καλά εντάξει. Όχι, χωμάτα είναι. Χωμάτα. Πριν ήταν κάτω. Στη μέση πουθενά. Πόσο creepy ρε φίλε. Ναι, αλλά όμως... μια ζακέτα στο πουθενά εδώ πέρα. Με το που ξεκινήσαμε, έτσι. Καλά θα πάει. Πάμε μέσα, πάμε. Πάμε. Πρέπει να καθούμε μόνο. Λίγο κοντά μας. Πάμε προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί. Θέλω ακόμα εκεί. Εκεί. Κάτι έχει κι άλλο εκεί. Τι είναι κι άλλο εκεί. Ωραία. Λίγο γραφή. Ναι. Μέχρι και εδώ. Κοίτα. Ωραία. Τι. Πάμε. Μέχρι, μέσα, 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 μέσα. Έλα από εδώ, έλα από εδώ, έλα. Νικό, δρομάκι, δρομάκι, κοίτα. Πού? Πάει δρομάκι κάτω. Ωχ, ναι, όντως. Πού? Εδώ. Άγγισε, κάτω. Κοίτα πως έχουν γυρίσει, ρε. Το περνάει τέτοιο. Κοίτα πως έχουν γυρίσει. Κοίτα. Κάτι που είναι μικρομάσιο. Μήπως ήταν κάποιο είδος παγίδα. Ξέρω. Μπορεί. Πάμε κάτω μου. Κάτι... Ναι. Σημάδι εδώ κάτι.
Ξέρω κάτι να περπατάει από το μέσα. Εν τω μεταξύ ακούγονται από παντού θόρυβοι. Ναι. Εντάξει, λογικό τώρα, μέσα στο... Πήγε μία η ώρα. Μία η ώρα και μέσα στο βάσο έτσι. Ωραία βάρα. Έχει βελάκι. Εδώ το βελάκι που να οδηγεί λες άραγε. Έχει κάτι σημάδια, πού να οδηγούν αυτά ρε πάνω. Εν τω μεταξύ full grip, έτσι. Ναι, ρε. Σκύρια να τριχύλα, έτσι, λοιπόν. Α, τριχύλα. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα που είδαμε εκεί με την μπλούζα, ρε φίλε. Μες το πουθενά. Εντάξει, οκ, όχι ότι ήταν κάτι, αλλά... Το πουθενά, εντάξει. Πώς φάνηκε μέσα στο δάσος, ξέρω. Τώρα μέσα στο δάσος, να δεις μια μπλούζα κρεμασμένη, εντάξει. Βρω κάτι πέρασε από εδώ. Πού ρε. Οκ. Κάτι πέρασε από εκεί. Δεν μπορώ να το δω μπροστά. Ένα μαύρο παπ και πέρασε γύθι. Άνοιξε το γύμα. Να το βάλουμε λοιπόν. Πέρα. Πάμε προς το κάτω πλούσιο του κατήρου. Ωραία, ωραία, ωραία. Το δέντρο στο φαρνάκι εδώ πέρα που έχει το μικρό. Πώς? Εδώ στο φαρνάκι το μικρό, ωραία. Εδώ. Εδώ ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Κι είσαι δέντρο, λεβείς. Τι δέντρο. Άστα, τι θα γύρεις. Ούτε. Αφήγα. Όχι. Ναι. Τι είναι εκεί η σακούλα, τι. Ρε, όντως εκεί μέσα το δέντρο, στο καλό φαίνεται. Το βλέπεις. Α, κοίτα που... Εκεί. Ναι, να δω, να δω. Πάμε προς τα εκεί. Κάτι έπεσε εδώ, κάτι έπεσε εδώ. Στο σημείο που σου είπα εδώ, τι πέρασε.
Πάμε και πάμε. Ακούγονται γύρω γύρω θορύβοι, έτσι. Τι σακί είναι εδώ. Σπύριωμα. Κάτι μεγάλο. Πού? Είναι κάτι μεγάλο εδώ. Έλα πως θα τους λίγο. Λες να κάνω γρηγορούνο. Δεν ξέρω ρε φίλε. Πάτω σου ακούγεται μεγάλο. Ακού, ακού, ακού. Τα ακούς. Μαλάκα. Πάμε μπροστά από εδώ. Είναι και τα σκυλιά εδώ. Πώς? Είναι και τα σκυλιά εδώ. Τη βάζουνε... Ναι. Πώς ξέρω εγώ. Μην είναι κανένα γρηγούρνο. Ή κανένα σκυλί φίλε και μας ακατέψε. Δεν μπαίνουμε μέσα αφού είμαστε έξω από, από το φράχτη λογικά. Αν είναι μέσα κάτι. Πάμε από το δρομάκι όπως ήμασταν. Εδώ πρέπει να... Εγώ θα έλεγα να πάμε από εδώ Νίκο. Πού? Τέρμα, έχει και άλλο δρομάκι πέρα. Ωραία, πάμε από εκεί. Σπίτμπουκ. Τώρα. Έχει κι άλλο να το δεις. Πάμε μέσα. Ναι, οκ, πάμε εδώ. Πες το σπίτι του, πάνω. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας.
Κοίτα εκεί μέσα, ρε, κοίτα εκεί. Πώς είστε? Τρεις είπα. Έλα ρε μαλάκα. Κοίτα από εδώ. Πίσω. Κύριε φίλε, προ... Έλα ρε. Μπορείς να μας δώσεις ένα όνομα? Κι. Κουνήθηκε. Υπάρχει κάτι εδώ ανάμεσά μας, με έναν ένα όχι. Αλλά και τι γίνεται, ακούγονται τα πάντα από παντού. Όσο ήταν ήσυχο, τώρα έχει αρχίσει και έχει τέτοιο. Άκου. Τι ακριβώς είναι εδώ? Τι είπε? Σε ενοχλεί παρουσία μας. Βήματα ακούω. Έτσι, βήματα ακούω. Λένε πως έχουν χαθεί ψυχές μέσα σε αυτό το δάσος. 6-20. Τι είπε? 6-20. Κάτι με 6. Πες μας το όνομά σου. Τι είπε? Εδώ. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ? Τέτοιο ήταν εδώ, ρε. Όχι, κάτι έφυγε. Κάτι έπεσε, ρε. Νίκο. Το όνομά σου. Πώς ξέρεις το όνομά μου? Πώς ξέρεις το όνομά μου? Πνεύμα. Μήπως χρειάζεσαι βοήθεια? Αλλά πώς θα το βρούμε το δρόμο τώρα? Το βρούμε, ρε. Τι είναι, ρε. Κακούμπησα, ρε, τσίμπησα. Κύκλους κάνουμε εδώ. Πάμε από εδώ. Εδώ σε περιμένουμε και σημερώσει. Ναι, ρε. Να σημερώσει, ρε, φίλε, κάθουμε άλλη. Η ώρα είναι 2:40. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, 2:40, δεν είναι. Τρεις παρατέταρτο. Τρεις παρατέταρτο και έχουμε χαθεί. Τρεις παρατέταρτο μέσα στο δάσος.
Πρέπει να έρθουμε απόγευμα. Γιατί ήρθαμε βραδιάτικα, δεν ξέρω. Έξι. Έξι. Πώς να μου λύσεις την απορία αυτό, τι είναι. Σημάδια είναι τα που τα... δεν ξέρω πώς τους λένε αυτούς που έρχονται εδώ. Οι δασολόγοι, ξέρω εγώ. Που έρχονται και τα σημειώνουν τα δέντρα. Έλα ρε. Κάτι με ακούμπησε στο κεφάλι μου. Έλα ρε, τι σα τι. Κάτι με ακούμπησε ρε Νίκο. Τι σα ακούμπησε ρε Τάκη. Πού να ξέρω ρε φίλε, κάτι με ακούμπησε στο κεφάλι σου λέω. Είναι πέσει τίποτα από τα δέντρα ρε. Δεν ξέρω ρε Νίκο. Έχουμε χαθεί, μέχρι να έχεις τίποτα να. Κάντε ησυχία λίγο παιδιά και ηρεμήστε. Εντάξει, φέρε. Λίγο ψυχραιμία, Τάκη. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι. Είναι είπε. Μα να γραφτούν η καρδιά χτυξη πως χτυπάει. Γραμμία ρε. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Με έναν είναι όχι. Ηλία. Ηλία. Πώς ξέρεις το όνομά του. Ξέρω. Ηλία, ξέρω. Το πλευμά σου. Τι είσαι? Πάλι το ίδιο. Λία, τα άκουσες? Παιδιά, κοιτάξτε. Όπως είναι το δέντρο. Κοιτάξτε, φώτισε το. Κοίτα, κοίτα σαν πρόσωπο. Ούρεμα, μάτσας. Η κάμερα το πιάνει, γιατί το βλέπουν τα ρεκόρ. Κοίτα. Κοίτα, φώτα πάνω εκεί. Πώς είστε? Τι είπε, τι κάνει? Φεύγω, μαλάκα, φεύγω. Ρε μαλάκα. Τι είπε, μαλάκα. Έλα εδώ, ρε. Τι είπα, ρε παιδιά. Ε, τι έγινε, ρε. Φεύγω, μαλάκα, δεν κάθομαι άλλο. Ηρέμησε, ρε, πού θα πας, ρε. Τι έπαθες, ρε. Κλείς πίρτο, ξανά. Δεν είμαι καλά. Πάρ' το, κλείς το. Ηλία, τι έγινε. Χτύπησε καθόλου, ρε. Τι έπαθες, ρε. Δεν κάθομαι άλλο, μαλάκα, σου. Κάτσε, με τον δρόμο. Ρε, Ηλία. Πάμε να μάθουμε την Παναγία τώρα. Βάλτε τηλέφωνο να βρείτε που είναι το αμάξι. Τώρα. Τώρα, δεν κάθομαι άλλο, πέρα. Ηλία. Ε. Ηρέμησε, ρε. Ηρέμησε, φιλέ. Δεν μπορώ. Ωραία, πού θα πας από εκεί, ρε, Ηλία. Ηλία, έχουμε χαθεί. Βλέπω και σε ένα τραγμένο, τι άλλο θες να κάνουμε, ρε, φιλέ. Πάμε δρόμο τουλάχιστον. Να δούμε τίποτα στον δρόμο, μην περάσει κανένα. Πάμε από εκεί. Ωραία, περίμενε, ρε, φιλέ. Όλοι μαζί, κάτσε, είσαι καλά, χτύπησε. Είσαι, έλα εδώ. Πού είμαστε εδώ, έλα εδώ. Τι έγινε, πες μας. Μπορείς να μας πεις τι έπαθες. Όχι, δεν μπορώ, άσε. Δεν θέλω, του ζητάω. Αφήστε με. Πάμε στον δρόμο, σας παρακαλώ τώρα. Φύγετε από εδώ, τελειώνετε.
Τι έπαθε ρε μαλάκα. Ωραία, πάμε στον δρόμο και θα μιλήσουμε πιο κάτω. Πάμε. Πάμε. Ωραία, πάμε. Έλα, μην φύγεις. Μην πας μπροστά μόνος σου. Άμα θα περιμένεις όμως. Μην φύγεις. Πάμε ήρεμα. Πάμε. Έλα παιδιά, πάρτε τηλέφωνα. Πάμε στον δρόμο και πάρτε τηλέφωνα. Να βρούμε να έρθει κάποιος. Ναι, μην τρέχετε όμως. Περίμενε, Ηλία. Περίμενε, περίμενε, Νίκο. Ηλία, περίμενε. Σορκίζομαι σ' ό,τι αγαπάω. Είδα κάτι μάτια να ανοιγοκλίνουν. Πού? Εκεί, 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 εκεί κάτω. Φίλε, σορκίζομαι σ' ό,τι αγαπάω. Χέστηκα πάνω μου τώρα. Εντάξει, κάποιο ζώο μπορεί να είναι. Τι ζώο μπορεί να είναι? Οχ, σστ. Το θέμα είναι να μην είναι κανένα μεγάλο ζώο. Παντού θόρυβη. Πού κάνουμε λίγο τώρα, δεξιά, αριστερά? Από εδώ, από εδώ, από εδώ, αριστερά. Από εδώ, αριστερά. Σίγουρα. Σίγουρα, παιδιά, είμαι σχεδόν σίγουρος. Πάνω. Πάνω. Παιδιά, κοιτάξτε, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Α, κάτι είναι μέσα εκεί, ρε. Το είδα και εγώ τώρα, όντως. Γεμάτιο, γεμάτιο. Μόνο εγώ το είδα. Ποιος είναι το φακό, δώσ' το φακό. Όχι, όχι. Πιο δεξιά σου, πιο δεξιά σου. Να τώρα, τώρα, το πιέσαι, το πιέσαι. Μην πας κοντά εκεί. Μην πας κοντά εκεί. Έλπω δρομάκι. Ωραία. Τι σκοκού. Εν τω μεταξύ 4 παρά 10 η ώρα. Με αγχώνεις ακόμα χειρότερα. Να πάνω η διχάλα. Να τι, να τι, να τι. Α, περνάει αμάξι, ρε. Έλα, άρα από εκεί θα είναι ο δρόμος. Πάμε. Να, 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 και διχάλα εδώ. Πάμε, 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 πάμε. Ναι, μην τρέχετε όμως, όλοι μαζί. Να, κοίτα, από κάτω δρομάκι, να. Όχι, αυτό το από κάτω. Να το το νομάκι, ρε. Οπότε να σου πω, άρα είμαστε αριστερά. Αριστερά πάμε, αριστερά. Δουλεύεις. Ναι. Λέει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει.
Εντάξει, δεν ξαναρχόμαστε εδώ σε τέτοια ώρα. Εν μεταξύ, πρέπει να γυρνάγαμε γύρω-γύρω. Δεν ξέρω να γυρνάγαμε γύρω-γύρω. Εγώ ξέρω ότι ξεκινήσαμε από τις 12 η ώρα, 12 και κάτι. Τόσες ώρες μέσα εδώ και δεν ξέρω καν πού μπορεί να ήμασταν τόσες ώρες. Είδες ότι απορροφηθήκαμε και μπήκαμε μέσα. Λοιπόν, επιστρέψαμε πίσω. Ανατριχιαστική η νύχτα σήμερα. Μετά από 3 ώρες. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Δεν είναι ότι κάτι είδαμε. Ρε φίλε, Ηλία, μπορείς να μου πεις τι έπαθες, ρε φίλε? Ρε φίλε, πραγματικά σου μιλάω, κάτι ένιωσα μου έπεσε πάνω στο κεφάλι και ένιωσα λες και κάτι με ακούμπησε, λες και δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, μήπως αυτό που έπεσε πάνω σου, γιατί είδες και σε κάποια φάση έπεσε και στον πάνω. Και σε μένα κάτι στο χέρι. Ένα κλαρί έτσι μικρό. Δεν ξέρω, εντάξει τώρα εδώ μέσα ρε φίλε, τι να σου πω. Όλα μπορεί να τα... Εντάξει, σίγουρα, αλλά σημασία έχει ότι... Βλέπεις ότι ακούγονται πουλιά από παντού, ρε φίλε, κουκουβάγες, δεν ξέρω ότι. Δηλαδή, εντάξει, είναι και τα δέντρα από πάνω που λογικά έχει ζώα. Anyway, σημασία έχει ότι να ξέρεις άλλη φορά δεν πρέπει να τρέχεις μόνο σου. Δεν σπάμε ποτέ σε καμία περίπτωση. Να είσαι πιο συγκρατημένος. Εντάξει. Γιατί πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει ατύχημα. Εν τω μεταξύ πήγα και εγώ να πέσω. Άμα δεις το βίντεο. Το είδα. Πήγες να πέσεις. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά. Εντάξει, θέλει ψυχραιμία. Θέλει ψυχραιμία. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Εν τω μεταξύ χαθήκαμε σε κάποια φάση. Δεν ξέρω αν βγήκαμε εντελώς τυχαία έξω πάλι ξανά. Εν τω μεταξύ, ακούω που πέρασε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλιώς, ξέρεις τι. Ενώ ήμασταν δίπλα, θα πηγαίναμε πάλι προς τα κάτω. Αν δεν βλέπαμε ότι περνάει αυτοκίνητο από πάνω, να καταλάβουμε τι είναι. Γυρνάγαμε γύρω-γύρω. Εντελώς τυχαία. Δεν ξέρω. Για να κλείσουμε το βίντεο, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο το σημερινό. Αν έχετε κάνει κάποια παρατήρηση στο οτιδήποτε, βρείτε μας στο Instagram, στείλτε μας screenshot, θα τα απαντήσουμε όλα. Το πάντα, παιδιά. Κάντε like στο βίντεο, κάντε ένα σχόλιο, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, κάντε το κοινοποίηση. Αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή. Ακολούθησέ μας, ξαναλέω, στο TikTok, στο Instagram. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν στο σημερινό βίντεο και μας κάνατε παρέα. Την αγάπη μας σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Παραφυσικά φαινόμενα εδώ. Είμαι ο Νίκος. Είμαι ο Πάνος. Και τα ξαναλέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.